Ένα ακόμα έργο αναμένεται να υλοποιήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς σύμφωνα με τον Πρόεδρο θα επισκευάσει και θα δημιουργήσει όπου είναι απαραίτητο δίκτυο ομβρίων υδάτων εντός του αστικού ιστού της Αλεξανδρούπολης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου των ομβρίων υδάτων, την κατασκευή υδρατοφρεατίων και φρεατίων επισκέψεως για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων που παρουσιάζονται κατά διαστήματα. Με την κατασκευή του έργου θα ανακουφιστεί σημαντικά το σύνολο της περιοχής, στο οποίο σήμερα λιμνάζουν όμβρια ύδατα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα οχήματα και στους πεζούς, ενώ η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με τους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Ξεκίνησε το έργο της συμπλήρωσης των δικτύων ομβρίων υδάτων για τον αστικό ιστό την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ένα πολύ σημαντικό έργο που αντιμετώπιζαν 6 περιοχές σε διαφορετικά σημεία στον αστικό ιστό, όπου λίμναζαν τα νερά λόγω του ότι δεν υπήρχε δίκτυο απορροής και φρεάτια υδροσυλλογής βρόχινου ύδατος. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, μία μελέτη που καταθέσαμε στο πρόγραμμα που άνοιξε το 2021, χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.890.000 ευρώ και αναφερόμαστε στις περιοχές του Αγίου Βασιλείου, περιοχή Παρμενίωνα, περιοχή Αγίου Δημητρίου στην Εφορία, την περιοχή του Κέγε και συμπληρωματικά εντός του αστικού ιστού όπου δεν υπάρχουν φρεάτια υδροσυλλογής. Ένα χρόνιο πρόβλημα λύνεται που αντιμετώπιζαν οι περιοχές με λιμνάζοντα νερά, διότι αφορά περιοχές επεκτάσεων του αστικού ιστού που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ δίκτυα για να μπορεί να γίνεται αποβολή των υδάτων. Είναι ένα αίτημα χρόνιο των κατοίκων, όπου σήμερα ξεκίνησε, υλοποιείται και σε διάστημα 2 μηνών θα παραδοθεί.